Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες μέρες για το ποιος καλύπτει ή δεν καλύπτει τα περιστατικά βίας. Εδώ υπάρχει μία διάψευση από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει με ορισμένους από αυτούς που είναι οι θειασότες της βίας, όχι μόνο να μην συγκρουστεί, αλλά να τους δίνει και μία ιδιότυπη κάλυψη. Ο Ρουβίκονας έχει καταστήσει τις επιθέσεις του σχεδόν καθημερινές. Θυμάστε ότι όταν μπήκε στη Βουλή, τότε ο πρόεδρος της Βουλής έδωσε εντολή στους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν να τους πάνε σπίτι τους, αντί να τους πάνε για ανάκριση στην Γαδά. Και βέβαια, αυτό που το οποίο ζούμε στο κέντρο της Αθήνας είναι όντως τραγικό. Εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι, κύριε Βαβαδάκη. Καμία πολιτεία δεν πρόκειται να πάει μπροστά και καμία βία δεν πρόκειται να σταματήσει αν συνεχίζει να υπάρχει η αίσθηση της ατιμωρησίας. Διότι η ατιμωρησία είναι κάτι το οποίο πλέον έχει γίνει καθεστώς. Αυτοί οι χούλιγκαν, οι τραμπούκοι, οι ακραίοι που δίνανε προχθές το Γιάννη Μπουτάρη. Αυτό θα είναι ιδιαίτερο θέμα. Όχι. Το συνδέω στο εξής. Όχι, μην το συνδέσετε γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Να πω κάτι. Μετά τα χθεσινά. Μην μείνετε σε αυτό. Γιατί θα έχουμε τον κύριο Τσίπρα για το τι είπε για τον κόμμα σας. Ναι, το άκουσα του κύριου Τσίπρα. Να κάνουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα. Ας μείνουμε στο Ρουβίκονα τώρα. Και να πάρουμε και μια απάντηση από τον κύριο Μπάρκα. Πάντως το ένα συνδέεται με το άλλο. Όσο συνεχίζει η κυβέρνηση να κλείνει το μάτι σε περιστατικά βίας, να υπάρχει ανοχή σε φαινόμενα ανομίας, τόσο περισσότερο θα διωγγώνεται η βία.